Hello, hello, hello. Σήμερα έχουμε να δούμε ένα βιντεάκι με υγρά. Και τώρα περιμένετε να δείτε από μένα μπουκαλάκια με υγρά. Δεν θα δείτε. Δεν θεωρώ ότι έχει νόημα να σας δείχνω άδεια μπουκάλια με υγρά. Δεν έχουν μείνει καθόλου υγρά μέσα. Οπότε ποιος ο λόγος να σας δείχνω ένα άδειο μπουκάλια απλά για να δείτε την ετικέτα. Επίσης περιμένετε να δείτε τα λεφτά που έχω στείλει από την κλίκα για να πω καλά λόγια για αυτό το βίντεο και αυτά τα υγρά. Δεν θα τα δείτε ούτε αυτά. Γιατί δεν με έχουν στείλει λεφτά. Θεωρώ ότι είμαι αρκετά βλάκα από μόνο μου για να πω καλά λόγια για αυτά τα υγρά. Περιμένετε να δείτε από μένα να λέω wow, wow, πάρετε τα καλύτερα υγρά που έχω δοκιμάσει. Αυτό θα το δείτε. Γιατί μιλάμε για VNV. Οπότε πάρετε τα καλύτερα υγρά που έχω δοκιμάσει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το βίντεο και να δούμε πού θα μας βγάλει. Σήμερα σας είπα έχω να σας δείξω τις τρεις νέες προτάσεις από την VNV, VNV Liquids. Τρεις προτασούλες οι οποίες και να τις πιείτε και αν τις λουστείτε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και θα ξεκινήσουμε από την Demon Sauce, η οποία είναι μια παραλλαγή ας το πούμε της Voodoo Sauce. Η Demon Sauce λοιπόν μας λέει στο site ότι έχει, αύριο που είναι η περιγραφή, buttercream, Madagascar vanilla custard, crème royale και μια ζεστή καραμέλα γάλακτος. Εάν λοιπόν παιδιά πάρετε αυτό το υγρό, το βάλετε σε έναν ατμοποιητή με διπλές αντιστάσεις. Βάλετε διπλές αντιστάσεις, πλεχτές, για πολύ πλεχτές όμως μιλάμε, και πέσετε πάρα πολύ χαμηλά, 0,15-0,20 ohm. Και πάρετε και δώστε βατάκια, και δώστε πολλά βατάκια. Και φτάσετε στο σημείο να παίρνετε έναν πολύ ζεστό ατμό και έτσι λοιπόν δημιουργήσετε την ψευδέστηση, αν μπορώ να το πω, τη ζεστή κρέμα γάλακτος, με αυτό το υγρό θα πάθετε πλάκα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και γλυκό βανίλιο καραμελένιο υγρό. Είναι ένα υγρό το οποίο σας είπα το έβαλα στο γκλάς των V2, έδωσα βατάκια, έδωσα πόνο και έπαθα πλάκα με αυτό το υγρό. Αν είστε λάτρης των γλυκών, των βανιλιών, των καραμελιών, των αυτών εδώ πέρα, δεν χρειάζεται καν δοκιμή πριν το αγοράσετε. Και πάμε να περάσουμε στο Rubicat. Το Rubicat μας λέει ότι είναι σοκολάτα, μπέρις και γκοφρέτα. Και λέει ότι βασίζεται σε εκείνη την ροζ, την KitKat με λευκή σοκολάτα και ροζ σοκολάτα και σοκολάτα από ρούμπι σπόρους και δεν συμμαζεύεται και εγώ ακριβώς δεν ξέρω. Τη στείλανε ενδεικτικά μαζί για να καταλάβω την έφαγα πριν καταλάβω ότι αυτή η σοκολάτα έπρεπε να δώσει σημασία τι μπορεί να είναι. Πάλι κανένα λέει ότι πρόλαβα και την έβγαλε από τη συσκευασία της. Το Rubicat λοιπόν έχει μέσα μπέρις και ροζ σοκολάτα. Εγώ το πήρα το υγρό σαν το καλύτερο υγρό που έχω δοκιμάσει με φράουλα και κάτι ακόμα. Δεν έχει μέσα φράουλα, αλλά η φράουλα είναι μπέρι, οπότε στο μυαλό μου φέρνε η τελική γεύση κάτι σε μπέρι. Και αυτή τη σοκολάτα και τα λοιπά, επειδή δεν είναι μαύρη σοκολάτα με κακάο, δεν έχει αυτή δηλαδή την... Όσα υγρά έχω δοκιμάσει με σοκολάτα, πάντα έχουν λίγο μια βαριά γεύση, ένα κάτι... Το οποίο δεν είναι και πολύ ευχάριστο, για όλο ημέρα τουλάχιστον. Επειδή αυτό έχει τη λευκή σοκολάτα εδώ πέρα, βγάζει δηλαδή σαν να κάνετε ένα υγρό με φράουλα και βανίλια, φράουλα και σαντιγί, φράουλα και αυτός ο κλασικός συνδυασμός τέλος πάντων που είναι φράουλα με κάτι άσπρο κτλ. Εδώ παιδιά είναι από όσα υγρά έχω δοκιμάσει και έχω σε πρώτο σημείο και μετά σταματήσα να δοκιμάσω γιατί έχω μπουκτήσει. Αυτό το υγρό ήταν το καλύτερο υγρό από όλα αυτά εδώ πέρα που άτμισα. Μου θύμισε πάρα πολύ αυτόν τον συνδυασμό φράουλα με κάτι και ήταν τέλειο. Ήταν και αυτό τέλειο. Και πάμε να περάσουμε στο τελευταίο από τα τρία, το Urban Almond, μπισκότο αμυγδάλου. Αυτό λοιπόν το υγράκι, παιδιά, θα το πάρετε τώρα που είναι Χριστούγεννα, είναι γιορτές, έχει γλυκά η όλη φάση κτλ. Θα πάρετε λοιπόν αυτό εδώ πέρα το υγράκι, θα το βάλετε σε μια ωραία συσκευασία, θα το τυλίξετε και θα το πάτε δώρο αντί για γλυκά στο σπίτι κάποιου φίλου σας. Εάν αυτός ο φίλος σας τώρα είναι ατμιστής, θα το εκτιμήσει. Εάν αυτός ο φίλος σας δεν είναι ατμιστής, είναι καπνιστής ή δεν ατμίζει και καθόλου γενικά, δεν έχει βάλει το καπνό άτμο κτλ. Στη ζωή του, πείτε τον, πιες λίγο από εδώ πέρα. Και αν σε κοιτάξει περίεργα και θα σου πει, πού είναι τα γλυκά, τι μαλακιά είναι αυτή που με έφερες, με το που πιει, θα το πάρει πίσω, πιστέψε μας, και θα σας κοιτάει με γουρλωμένα μάτια γεμάτα ευγνωμοσύνη. Αυτό εδώ πέρα ήταν το Urban Almond. Και αυτά λοιπόν ήταν τα τρία νέα υγράκια της VNV. Πραγματικά παιδιά, να κάτσω να σας πω για υγρά VNV. Έχουν κάνει πάρα πολλά και σε όλα αυτά έχουν αποδείξει την ποιότητά τους. Οπότε από ένα σημείο και μετά είναι σαν να αγοράζεις Mercedes, Ferrari, Toyota. Πείτε το πώς θέλετε. Ξέρεις τι να περιμένεις, ξέρεις τι θα πάει πάνω κάτω. Κάτι αντίστοιχο είναι και αυτά εδώ πέρα. Εγώ να ευχαριστήσω την εταιρεία για μια φορά που μου έστειλε μόνο τα υγρά και όχι κάποιο τσακ για τις ανάγκες αυτού του βίντεο. Θα αφήσω link κάτω στο γραφείο, εννοείται που μπορείτε να βρείτε. Και αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε, δεν σας άρεσε, πάλι ξέρετε να κάνετε. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Γεια σας.